είμαστε μπροστά στα σχολεία της εστίας, τα οποία βρίσκονται σε μία αναστάτωση και μία αναταραχή, διότι απειλούνται με έξωση. Είναι γνωστή δικαστική διαμάχη με το Δήμο, που κατ' εμέ και κατά τη δικιά μας την δημοτική παράταξη θα έπρεπε να έχει τελειώσει οριστικά εδώ και 1-1,5 χρόνο, όταν με αμετάκλητη απόφαση λύθηκε το ιδιοκτησιακό. Άρα ο Δήμος από τότε και μετά, όπως κατ' επανάληψη προτείναμε και έχουμε καταγράψει την άποψή μας στα όργανα του Δήμου, θα έπρεπε να έρθει σε μια συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την εστία, ούτως ώστε και τμηματικά να αρχίζονται να αποδίδονται τα οφειλόμενα ενίκια και να μην υπάρχει αυτή η αναστάτωση στους μαθητές λόγω των πιέσεων που ασκεί η εστία, προκειμένου με ένα γρηγορότερο τρόπο να αρχίσει η καταβολή των ενοικίων της. Σήμερα έχουμε ένα δικαστήριο στην Ευελπίδων αυτή την ώρα που θα προσδιορίσει το ύψος του τιμήματος, αλλά θα μπορούσαμε και εξοδικαστικά με ένα συμβιβασμό να το προσδιορίσουμε και να έχουμε λύσει όλη αυτή τη διαφορά πολύ νωρίτερα. Λέω και πάλι, από τη στιγμή που με αμετάκλητο τρόπο λύθηκε το ιδιοκτησιακό υπέρ της εστίας.